Πατέρ μας, επιστήμη κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Καθώς ο Θεός μας έχει προσδιορίσει να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού, διαχειριστές δηλαδή, να διαχειριζόμεθα, να ζούμε μέσα στην πολυειδή χάρη του Θεού, αλλά μας έχει προσδιορίσει και να είμαστε μέσα από το Λόγο Του και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, γνωρίζοντες τα πράγματα του Θεού κατά αποκάλυψη μέσα από το Λόγο και δια Πνεύματος Αγίου. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 999, κεφάλαιο 7, ζήτα και εδάφιο 24. Σελίδα λοιπόν 999, ζήτα κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήταν ίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσιν. Η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δε δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποίηση και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα αδελφοί, ημέθα χρεώστε ουχή στη σάρκα ώστε να ζώμεν κατά σάρκα, διότι εάν ζείτε κατά σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε, τας πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι άγονται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ και περιπάτησε εν μέσω των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, και καθώς ο νόμος εδόθη υπό του Μωυσέως, η χάρις έγινε δια του Ιησού Χριστού, ώστε ο άνθρωπος, καθώς μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός, που θα δεχθεί τον Ιησούν Χριστόν Κύριό Του και Θεό Του, σε Αυτόν ο Θεός θα δώσει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τέκνα Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα Θεού. Αυτοί όμως που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν σύμφωνα με τις γραφές, σε αυτούς ο Θεός, τους οποίους αναγέννησε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής, δι' ημάς, που μας αναγέννησε ο Θεός και μας υποσχέθηκε μία κληρονομιά ουράνια, άφθαρτο, αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής.
εμείς δε οι οποίοι φυλατώμεθα, λέγει ο Λόγος του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, αλλά δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Θεός λοιπόν έστειλε το Χριστό και άρχισε να εργάζεται το έργο το δικό του, που είναι η πρόσκληση σε αγάπησα με αγάπη αιώνια και σε ήλκησα με έλεος, η πρόσκληση για να μας φανερώσει το Χριστό, καθώς ο Χριστός λέει «Κανείς δεν έρχεται σε μένα εάν αυτόν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας». Και ο Ιησούς Χριστός πάλι ομολογεί «Κανείς δεν πάει στον Πατέρα η μύδια μου». Και ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, αφού ο Πατέρας τον άνθρωπο αποκαλύψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, γιατί αυτό είναι αποκάλυψη, δεν είναι γνώσης. Και τι θα πει, ποια είναι η διαφορά της αποκάλυψης και της γνώσης? Αποκάλυψη είναι βαθιά πίστης μέσα μας. Και γνώση είναι το ξέρω, το έχω μάθει από έξω. Αφού λοιπόν ο Θεός αποκάλυψε στον άνθρωπο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού ο μονογενής, τότε ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον άνθρωπο τον προσθέτει στην Εκκλησία Του και δημιουργεί αληθινό χριστιανό μέσα στην αληθινή Εκκλησία. Και ο αληθινός χριστιανός δεν είναι αυτός που λέει, όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν αποδεικνύει ότι είμαστε χριστιανοί, δεν έχουμε πνευματική ζωή, αλλά χριστιανός είναι αυτός που περιγράφεται στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Όταν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής τα περί του Ιησού Χριστού, ο Θεός έφερε σε κατάνοιξη την καρδιά των ανθρώπων και τους ρώτησαν τώρα τι πρέπει να κάνουμε αδελφοί για να σωθούμε, και αμέσως μετά η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου προσδιορίζει την ταυτότητα του χριστιανού, γιατί ο χριστιανός δεν έχει ταυτότητα γήινη αλλά έχει ταυτότητα ουράνια. Ταυτότητα του χριστιανού είναι πρώτον μετανοήσατε, εξομολογηθείτε στο Χριστό και μόνο στο Χριστό τις αμαρτίες σας, γιατί μόνο αυτό συγχωρεί αμαρτίες, και θα έρθει ο Θεός τότε και θα σας αναγεννήσει. Και αφού γίνεται τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού δηλαδή και συγκληρονόμη σου Χριστού, και αυτό είναι μια εξουσία που δίνει ο Θεός, η πατρική εξουσία, δηλαδή το δικό μου παιδί στο δικό σου σπίτι δεν έχει καμία εξουσία, αλλά το δικό μου παιδί στο δικό μου σπίτι έχει όλη την εξουσία, και όχι μόνο εξουσία, αλλά ό,τι ανάγκη έχει πηγαίνει στον Πατέρα του και του λέει «Πατέρα». Γι' αυτό και σε εμάς ο Θεός έδωσε πνεύμα υιοθεσίας να κράζουμε που κράζει «Αβά ο Πατήρ». Πατέρα, το όνομα του Πατέρα, το όνομα του Θεού σαν Πατέρας, μόνο ο Χριστός το αποκαλύπτει. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με την ταυτότητα του χριστιανού, ο Απόστολος Πέτρος λέει πρώτον μετανοήσατε, και αφού μετανοήσετε και αναγεννηθείτε, μετά πρέπει να βαφτιστείτε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, καθώς και το σύμβολο της πίστεως λέγει ομολογώ εν βάφτισμα εν μαρτιών, αλλά και ο Ιησούς Χριστός περιγράφει ο πιστεύσας και βαφτιστής, αυτό σώζεται. Στη συνέχεια λοιπόν μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και το βάφτισμα δεν είναι μια τυπική διαδικασία, είναι μια ουσιαστική λατρεία όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και μάλιστα αν θέλετε να το δούμε από μέσα τι είναι το βάφτισμα, γιατί είναι κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να μας το αποκαλύψει και να μας το περιγράψει μέσα από το Λόγο Του στη σελίδα 1043. Διαβάζω από το επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαίους δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. «Διότι εν αυτό, τον Ιησού Χριστό, κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και εσείς είστε πλήρεις», δεν χρειαζόμαστε συμπλήρωμα, είμαστε πλήρεις στο Χριστό. Πλήρεις με το Χριστό, πλήρεις με το Λόγο του Θεού, πλήρεις στην παρουσία του Θεού. Πλήρεις εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά πάσης αρχής και εξουσίας. Και εδώ περιγράφει στη συνέχεια το βάπτισμα εν ύδατι. «Εις τον οποίον Ιησού Χριστόν και περιετμήθητε»,
με περιτομήν αχειροποίητον που είναι απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του βαπτίσματος. Απεκδιόμεθα το σώμα το παλαιό των αμαρτιών της σαρκός και λαμβάνουμε μέρος στην περιτομή του Χριστού. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η περιτομή της σάρκας και κανένας δεν ελογίζεται από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους, σαν Ισραήλ, λαός Ισραήλ, εάν δεν είχε την περιτομή. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη κανείς δεν λογίζεται χριστιανός αν δεν έχει την περιτομή του Χριστού, που είναι το βάφτισμα, η σάφεση αμαρτιών, που απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών ημών. Και στο 12 λέει πώς γίνεται αυτό, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι. Έτσι απεκδίεσε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, καθώς συντάφεσε, γίνεσαι σύμμορφος της ταφής του Χριστού εν το βαφτίσματι. Δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό της ταυτότητας του χριστιανού είναι το βάφτισμα εν ύδατις, άφεση αμαρτιών. Το τρίτο χαρακτηριστικό. Και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας, πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και η υπόσχεση είναι η επαγγελία του Πατρός ότι θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο εσείς, αλλά και τα τέκνα σας και όλοι, σε όλη την οικουμένη που θα πιστέψουν και θα εξητήσουν από τον Πατέρα Θεό που εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο, δια του Ιησού Χριστού που βαφτίζει τον άνθρωπο εν Πνεύματι Αγίου και περί, να πληστεί ο άνθρωπος εν Πνεύματος Αγίου. Και τέταρτον, και με πολλούς άλλους λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Δηλαδή έξελθε από τον κόσμο αυτό, όχι μπαίνοντας σε ένα μοναστήρι, αλλά βγαίνοντας από το φρόνημα του κόσμου. Και μπαίνεις, έρχεται πια ο Χριστός και σε προσθέτει στη δική του εκκλησία την αληθινή, που έχει επίσης χαρακτηριστικά περιγεγραμμένα με λεπτομέρεια από το Λόγο του Θεού, για να μην κάνουμε λάθος, να μην μπερδευόμαστε. Γιατί όποιος έχει το Λόγο του Θεού δεν μπερδεύεται, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι απλός, αλλά είναι και η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που τον πιστεύει. Και εκείνη λοιπόν λέγει ο Λόγος του Θεού μετά χαράς, δεχθέντες των λόγων του Θεού, ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές. Και ποια είναι η Εκκλησία? Και στην Εκκλησία ήσαν προσκαρτερούντες, και αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Πρώτον, στη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει πρώτα-πρώτα την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και η αγάπη χαρίζεται αλλά και αυξάνει. Η αγάπη του Θεού, καθώς είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, λέγει η Γραφή δια Πνεύματος Αγίου, χαρίζεται και αυξάνει μέσα στην Εκκλησία όταν έχει η Εκκλησία κοινωνία μεταλλήλων. Όταν ο ένας είναι αδελφός του άλλου. Καθώς λέγει ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους, όχι όταν μια εκκλησία αγνώστων, αλλά μια εκκλησία αδελφών. Αδελφών αγαπητών, που αγαπάνε ο ένας τον άλλον, όχι επειδή μπορούνε, αλλά επειδή ο Θεός τους κατέστησε ικανούς και τους αναγέννησε και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και εκχέει την αγάπη τους στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Μπορούν λοιπόν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός τους αγάπησε. Επίσης έχει την αλήθεια, γι' αυτό έχει την ενότητα της πίστεως. Και ο Χριστός λέει θέλω πάντες να είστε εν, Πάτερ κάμε αυτούς εν, εν τη αληθεία σου. Δεν μπορεί να είμαστε ένα, άλλα να λες εσύ και άλλα να λέω εγώ. Τότε δεν είμαστε ένα, γιατί αν δύο δεν συμφωνήσουν δεν μπορούν να περπατήσουν. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό που έχει η Εκκλησία του Χριστού με τη διδαχή των Αποστόλων είναι η αποκάλυψη των αληθιών του Ευαγγελίου του Χριστού. Το οποίο Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά
Είναι και πάρα πολύ δύσκολο εάν είσαι εκτός της παρουσίας του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λοιπόν υπάρχει η διδαχή, η διδασκαλία των Αποστόλων, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, που φέρνει στους χριστιανούς ενότητα πίστεως, καθώς με το Λόγο του Θεού αυξάνει το Λόγος του Θεού, γιατί λέγει η Γραφή ότι η πίστης είναι δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Ακούς το Λόγο του Θεού, ακούς το Λόγο του Θεού, φτάνει ο Λόγος του Θεού μες στην καρδιά σου, διδάσκεσαι, γιατί πάντα εσείς είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθηγητές ούτε θεολόγοι, αλλά όλοι τι είμαστε, μαθητές. Πρώτον λέει εν τη Αντιοχία, οι χριστιανοί ονομάστησαν μαθητές του Χριστού. Μαθητές του Χριστού που μαθητεύουμε από τον ίδιο τον Χριστό, καθώς λέει ο Χριστός, μην πείτε, μην ονομάστε κανέναν δάσκαλο ή καθηγητή, γιατί ένας είναι ο δάσκαλός σας και ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Και μην ονομάστε κανέναν πατέρα, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Άρα λοιπόν το δεύτερο χαρακτηριστικό, το πρώτο είπαμε είναι η αγάπη, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η αλήθεια, είναι η πίστης της αλήθειας. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ελπίδα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, τώρα δε μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον δε η αγάπη. Και η ελπίδα έρχεται δια της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, που μεταλαμβάνουν τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, τα μέλη του σώματος του Χριστού, κάθε Κυριακή και μόνο κάθε Κυριακή. Η ελπίδα της αιώνιας ζωής, καθώς ο Χριστός βεβαιώνει ότι όποιος τρώγει το σώμα μου, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός έχει ζωή αιώνιων και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου μένει και εγώ μέσα σε αυτόν. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα και της παρουσίας του Θεού και της αιώνιας ζωής, η οποία ανανεούται κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος κατά το Λόγο του Κυρίου κάθε Κυριακή, όπου μαζεύεται η Εκκλησία και εξετάζονται στον εαυτό τους εάν βρίσκονται στην πίστη, εάν βρίσκονται σε αγιασμό, αν έχουν μετανοήσει και λαμβάνουν μέρος προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν λαμβάνουμε μέρος για να αγιαστούμε ή για να σωθούμε, αλλά επειδή αγιαστήκαμε, επειδή σωθήκαμε, έχουμε την παρησία να καταγγείλουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, τον θάνατο του Ιησού Χριστού, ότι αδίκως απέθανε. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Χριστός όμως υπήρξε αναμάρτητος, άμωμος. Αδίκως πέθανε και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε εμείς να βρίσκουμε άφεση αμαρτιών με το θάνατο του Χριστού. Και τέλος, είπαμε, έχει την αγάπη, τη θαλπορή, τη ζεστασιά της αγάπης, καθώς αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Έχει την ενότητα της πίστεως που έρχεται με την αποκάλυψη της αλήθειας, με τη διδαχή των Αποστόλων. Έχει την ελπίδα της αιώνιας ζωής, τη χαρά και την ελπίδα, γι' αυτό είναι χαρούμενος ο χριστιανός. Μέσα στα παθήματά του είναι πάντοτε χαρούμενος. Γιατί η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Έρχεται ο Θεός, μας δίνει χαρά και είμαστε δυνατοί. Και τέλος υπάρχει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είπε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, θέλετε λάβει δύναμη, δεν ήταν για τότε, για πάντοτε, για όλους, τους ακούοντας το Λόγο του Θεού. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρές μου. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός είναι ο άνθρωπος του Χριστού. Όμως, ξεχωρίζουμε λοιπόν τώρα τον άνθρωπο του Χριστού, τον άνθρωπο του Θεού, τον αναγεννημένο χριστιανό που κατοικεί
την αληθινή εκκλησία και είναι αληθινός με βάση το Λόγο του Θεού. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει τώρα το περπάτημα. Αρχίζει η ζωή. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική ζωή, αλλά μπορεί και να μην έχει. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, γι' αυτό τώρα περιμένω το στέφανο της δικαιοσύνης. Τώρα αρχίζει ο αγώνας, το περπάτημα. Και ο Απόστολος Παύλος φανερώνει την αδυναμία του ανθρώπου λέγοντας «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου?» Γιατί υπάρχει ένα σώμα, όπως θα δούμε παρακάτω, που οδηγεί στο θάνατο. Είναι η σάρκα του ανθρώπου, το φρόνημα της σάρκας. Και λέει «Ευχαριστώ ότι ο Θεός θα με ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού». Γιατί? Γιατί εγώ με το νουν μεν δουλεύω τον νόμο του Θεού, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Με τη σάρκα όμως δουλεύω τον νόμο της αμαρτίας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μέχρι να κατανοήσει τον αγώνα τον καλό, το περπάτημα δια Πνεύματος Αγίου, καθώς λέγει, άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει ουδεμία κατάκρισης, φοβερό δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση στον άνθρωπο, τον αδύνατο, τον άνθρωπο το σαρκικό, τον άνθρωπο, όχι τον περπατούντα κατά σάρκα, το γήινο θέλω να πω, το χωικό, και λέει σε αυτόν δεν υπάρχει ουδεμία κατάκριση εάν περιπατεί κατά το πνεύμα. Το διαβάζω από μέσα. Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους αναγεννημένους, που έχουν αποκάλυψη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γι' αυτό και εσώθησαν, πίστεψαν με την καρδιά τους ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη από τον Πατέρα και ομολόγησαν με το στόμα τους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, γι' αυτό και σώθηκαν. Σε αυτούς λοιπόν τους σε Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει και μία κατάκριση, όχι τους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά τους περιπατούντας κατά το πνεύμα. Άρα ο χριστιανός μπορεί να περπατάει με κατάκριση και μπορεί να περπατάει χωρίς κατάκριση. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τη σχέση του με το Θεό εν το ονόματι του Χριστού, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα, στο 14 εδάφιο διαβάσαμε «Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού», και το κείμενο λέει «άγονται», που σημαίνει «φέρονται», «σύρονται», «μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Θεού», μόνο αυτοί είναι πραγματικά παιδιά Θεού. Δηλαδή μπορεί να έχεις αναγεννηθεί, αυτό είναι για μας, μπορεί να έχεις βαφτιστεί εν ύδατις άφεση αμαρτιών, μπορεί να έχεις βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, μπορεί ακόμη να σου έχει δώσει και χαρίσματα ο Θεός, αλλά και διακονίες, και να μην άγεσαι υπό του Πνεύματος του Αγίου, τότε δεν είσαι παιδί Θεού. Και τι σημαίνει άγομαι? Άγομαι σημαίνει ότι δεν κάνω ό,τι θέλω. Και ξέρετε, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, είναι από αυτούς που ζουν κατά το Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει όμως, μη ζείτε μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και να παρπατάτε κατά το Πνεύμα. Και υπάρχουν τρία βήματα του χριστιανού για να μπει στην πραγματική πνευματική ζωή ενώπιον του Θεού. Το πρώτο είναι να ζει κατά το Πνεύμα. Δηλαδή, αν δεν αναγεννηθεί, δεν βαφτιστεί εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών και δεν λάβει Πνεύμα Άγιο και δεν πάρει την απόφαση του αγιασμού έξω από τον κόσμο, από τις συνήθειες του κόσμου, γιατί λέει η Γραφή, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο, και ακούστε, εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Αυτός που αγαπάει τα του κόσμου και τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου. Αναγεννήθηκε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, τον αναγέννησε ο Πατέρας γιατί πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά τώρα πρέπει
να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι ο Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα άγημα. Ο Χριστός, ο άνθρωπος του δεν κάνει ό,τι θέλει. Μέσα στην Εκκλησία δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αγόμεθα, φερόμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία, καθώς μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή και μόνο κάθε Κυριακή, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές όπου έρχεται και κατεβαίνει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, και επιπλέον οικοδομούμεθα, αυξανόμεθα, εκπαιδευόμεθα και μας διδάσκει ο Θεός με κάθε τρόπο, και επαναλαμβάνω, είτε με τη διδαχή των Αποστόλων, είτε με την κλάση του Άρτου, είτε με την κοινωνία μεταλλήλων, είτε με τις προσευχές, πώς να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό μας φέρνει τώρα σε ένα τρίτο σκαλοπάτι ο Θεός, να περπατάτε κατά το Πνεύμα. Δηλαδή δεν θα κάνεις τώρα πια ό,τι θέλεις. Μέσα στην Εκκλησία δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μιλάει ο καθένας όπως θέλει, όποτε θέλει. Δεν ψέλνουμε όποτε θέλουμε. Δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν προφητεύουμε όποτε θέλουμε. Δεν κηρύττουμε όποτε θέλουμε. Υπάρχει μια τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και όλα γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Θα υπάρξει και ο αλλαλαγμός, θα υπάρξουν και τα χαρίσματα, θα υπάρξει και το κήρυγμα, θα υπάρξει και η προσευχή, θα υπάρξει και η δοξολογία, θα υπάρξει και η μετάνοια, όλα θα υπάρξουν, αλλά ευσχημόνως και κατά τάξη. Όμως βγαίνοντας από την Εκκλησία, μπαίνουμε στην προσωπική μας ζωή και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι ο αγώνας μας. Τώρα πια πρέπει και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα. Όχι μόνο λοιπόν να ζούμε κατά το Πνεύμα, ούτε μόνο να αγόμεθα κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ευθύς εξ αρχής εξηγεί στους Ρωμαίους, που δεν έχουν καμία σχέση με το λαό Ισραήλ, είναι εθνικοί σαν και εμάς. Εξηγεί και λέει, δεν υπάρχει καμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, ποιους όμως. Καμία κατάκριση βέβαια, καμία αμαρτία, καμία καταδίκη, δικαιοσύνη Θεού λογίζεται. Εις τον άνθρωπο του Θεού περπατάει κατά το Πνεύμα, εις τους περιπατούντας όχι κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Τι σημαίνει περπατώ κατά τη σάρκα? Όπως είπαμε, ο άνθρωπος είναι τριαδικός, αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις που παίρνει είναι, μας αρέσει που περπατάμε κατά τη σάρκα, αποφασίζουμε ό,τι μας αρέσει. Ο χριστιανός δεν αποφασίζει ό,τι του αρέσει, αποφασίζει ό,τι αρέσει στο Θεό. Μετά ό,τι θέλει, κατά την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της καρδιάς, κατά την ψυχή του ανθρώπου. Δεν αποφασίζει ο χριστιανός και δεν περπατάει έτσι όπως θέλει, αλλά περπατάει έτσι πως θέλει ο Θεός, κατά το θέλημα του Θεού. Και τέλος, το πνεύμα του ανθρώπου δεν αποφασίζει ο άνθρωπος του Θεού με αυτό που νομίζει, με τη γνώμη του. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν με νοιάζει τι πιστεύεις εσύ. Έτσι νομίζω εγώ, δεν με νοιάζει τι νομίζεις εσύ. Αυτός ο άνθρωπος περπατάει με την αλαζονία του βίου. Άρα αυτό είναι το περπάτημα κατά σάρκα. Ενώ το περπάτημα κατά το Πνεύμα το Άγιο είναι όχι όπως μου αρέσει εμένα Κύριε, αλλά όπως αρέσει εσένα. Όχι όπως θέλω εγώ Θεέ μου, αλλά όπως θες εσύ. Όχι ότι νομίζω εγώ Κύριε, αλλά ότι είναι η δική σου γνώμη, η δική σου άποψη. Και πώς την καταλαβαίνει? Από την προσευχή. Μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί τι λέει η Γραφή? Ταύτα μελέτα και σταύτα μένε, και τότε θα είναι φανερά η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Αν μελετάς και μένεις, η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί θα έχεις την εύνοια του Θεού. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Γιατί ό,τι αν κάνεις, ο Θεός θα το ευωδώνει. Εάν μάλιστα συνεχίζει, προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά ιδιαιτέρως τη διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού, όχι εντάλματα ανθρώπων, παραδόσεις ανθρώπων, γνώμες ανθρώπων,
αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας. Θα έχεις και καρπό πολύ. Στην οικογένειά σου πρώτα απ' όλα, ο Χριστός θα σώσει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, αλλά και στο περιβάλλον σου, στη δουλειά σου θα σε φως. Γιατί ο Χριστός λέει «Δω φως, το φως του κόσμου είμαι εγώ και φως κάνω εσάς και σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει κατά το πνεύμα έχει την εύνοια του Θεού. Δεν υπάρχει σε αυτόν ούτε μία κατάκριση. Γιατί? Διότι, δύο εδάφιο, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Απόλυτα. Χρειάζεται να είναι θεολόγος κανείς για να το εξηγήσει. Ο νόμος του πνεύματος του Αγίου που είναι τι αρέσει στο Θεό, τι θέλει ο Θεός, τι νομίζει ο Θεός. Αυτός ο νόμος όταν τον εξητάς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή όταν σ' αρέσει κάτι πηγαίνεις στο ταμείο και λες «Κύριε εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σ' αρέσει, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις, εγώ νομίζω αυτό, εσύ τι νομίζεις». Και τότε έρχεται με έκπληξη, κάντε το, θα το διαπιστώσετε γιατί είναι ζωντανός ο Θεός. Δεν είναι λόγια νεκρά. Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχηραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως σώματος και πνεύματος, ψυχίστε και πνεύματος. Όταν λοιπόν πας εσύ και πεις εγώ θέλω αυτό αλλά εσύ τι θέλεις, θα έρθει ο Θεός και θα τα φέρει έτσι τα πράγματα που θα φέρει μπροστά σου το θέλημά του. Και θα καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι το θέλημα του Θεού, πόσο πιο ωραίο και πόσο πιο μεγάλη σοφία έχει το θέλημα του Θεού από τη δική σου γνώμη. Αυτό λοιπόν, ο νόμος του Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο θα σε κατευθύνει, ο νόμος του Πνεύματος είναι αυτός που ελευθέρωσε εμένα, γιατί υπάρχει και ένας άλλος νόμος, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιος είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου? Εβουλές σας δεν είναι βουλές μου. Εωδείς σας δεν είναι οδή μου. Ο νόμος της αμαρτίας είναι ο νόμος που βρίσκεται μέσα στα μέλη μας. Όπως διαβάσαμε παραπάνω, με τη σάρκα εργάζομαι στο νόμο της αμαρτίας. Με τη σάρκα εργάζομαι το νόμο της αμαρτίας. Ο νόμος του Πνεύματος είναι αρέσει, θέλει και νομίζει ο Θεός και εντέλεται ο Θεός. Ο νόμος της αμαρτίας και της σαρκός είναι μ' αρέσει, θέλω και νομίζω. Εάν περπατάμε σύμφωνα με τον νόμο του Πνεύματος δεν υπάρχει σε εμάς καμία κατάκριση. Αν περπατάμε με τον νόμο της αμαρτίας και της σαρκός τότε είμαστε μέσα στο θάνατο. Και εξηγεί, τρία εδάφιο. Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ήταν αδύνατον εις τον νόμο η σάρκα να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού και το λόγο του Θεού. Αδύνατον είναι. Γι' αυτό και ο Θεός τι έκανε, έστειλε τον Υιόν του το μονογενή με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, με σώμα τέτοιο σαρκός αμαρτίας, αν και υπήρξε αναμάρτητος, και περί αμαρτίας με την αγιοσύνη του, με τον αγιασμό του, κατέκρινε την αμαρτία, τη δική μου στη σάρκα μου. Καθώς δηλαδή ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μου και εγώ δέχομαι τη θυσία του Χριστού και εγώ επικαλούμαι το αίμα του Χριστού, με καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, με καθαρίζει από τον νόμο της αμαρτίας. Άρα λοιπόν, ελευθερωθέντες λέει ο Απόστολος Παύλος από τις αμαρτίες, δηλαδή εξομολογήθηκα στον Κύριο, μετανόησα, ζήτησα το αίμα του Χριστού, με καθάρισε. Πρώτα δεν ξεχνάω να συγχωρέσω και όλους τους αμαρτάνοντας σε μένα, για να μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει και τις δικές μου αμαρτίες. Και αφού με ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μου, ελευθερωθέντες λοιπόν από την αμαρτία, διαβάζω αν θέλετε το 22 εδάφιο στο 6ο κεφάλαιο στην προηγούμενη σελίδα, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας με το αίμα του Χριστού, και δουλωθέντες εις τον Θεόν,
Καθώς δεν περπατάμε πλέον κατά το φρόνημα της σάρκας μας, αλλά κατά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, όπως το περιγράψαμε, σύμφωνα με την αρέσκεια, το θέλημα και την εντολή του Χριστού, τότε, τότε και μόνο τότε, ο καρπός μας θα είναι σε αγιασμό και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Ο καρπός μας θα είναι σε αγιασμό. Και ο Χριστός είπε, το δέντρο μπορείς να το διακρίνεις από τον καρπό του. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που θα κάνει κακό καρπό. Και δεν υπάρχει δέντρο κακό που θα κάνει καλό καρπό. Αλλά το καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Και ποιο είναι το καλό δέντρο? Όχι μόνο ελευθερωθέντες από την αμαρτία, αλλά και δουλωθέντες στον Θεό. Δηλαδή να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Τότε ο καρπός μας, η ζωή μας, η οικογένειά μας, η εκκλησία μας, το περιβάλλον μας θα είναι σε αγιασμό και η ελπίδα μας θα είναι βεβαία και ασφαλής ότι και εδώ στη γη, γιατί ορκίστηκε ο Θεός, ευλογών θα μας ευλογήσει και πληθύνων θα μας πληθύνει, αλλά και το τέλος της ζωής μας, ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι να ζούμε κατά το Πνεύμα, ούτε και μόνο να αγόμεθα κατά το Πνεύμα, ζώντες εκκλησιαστική ζωή, αλλά πρέπει να περπατάμε κατά το Πνεύμα, να ζούμε δηλαδή πνευματική ζωή. Η οποία πνευματική ζωή είναι τελείως δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό πράγμα από τη χαρισματική ζωή. Γιατί μπορεί να έχει κάποιος χαρισματική ζωή και να μην έχει πνευματική ζωή. Και όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, θα φωνάζει, άνοιξε ο νησί μας, προφητεύσαμε το όνοματί σου, γιατί είχαμε χαρισματική ζωή. Εξεβάλαμε δαιμόνια εν το όνοματί σου, κάναμε θαύματα πολλά. Και ο Χριστός θα πει, πάγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν περπατούσατε κατά το Πνεύμα, ώστε να μην έχετε ούτε μία κατάκριση, αλλά παρόλο, γιατί όταν ζητάμε από το Χριστό μας δίνει, παρόλο που είχατε χαρισματική ζωή, δεν είχατε πνευματική ζωή, δεν είχατε περπάτημα κατά το Πνεύμα για να έχετε το τέλος ζωή αιώνιο. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Υπάρχουν βέβαια διδασκαλίες που κατά τη γνώμη μας είναι λάθος, όπως το απόλυτο προορισμού, είναι ο Καλβινισμός, που λέει ότι ο Θεός εκλέγει τους εκλεκτούς και απορρίπτει τους μη εκλεκτούς. Εσείς από εκεί θα πάτε όλοι στον ουρανό, εσείς θα πάτε όλοι στην κόλαση. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Αλλά επίσης ο Καλβινισμός τι λέει? Ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Μα τι δεν χάνεται? Εδώ πέρα μας λέει ότι οι ζώντες εν Χριστώ Ιησού και μη περιπατούντες κατά το Πνεύμα αλλά κατά τη σάρκα είναι γεμάτη κατάκριση. Είναι αγώνας. Και αν ο Απόστολος Παύλος είπε ουχή ότι έγινα τέλειος, αλλά τρέχω και αγωνίζομαι για το βραβείο της ανοκλήσεως, ίσως και λάβω μέρος στην εξανάσταση των νεκρών, τι να πεις εσύ και εγώ, τι να πούμε εμείς? Άλλο ελέησέ μας, Κύριε. Ή όπως σαν τον τελώνει, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Διαβάζω από το 5 εδάφιο. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, εξηγεί τώρα το φρόνημα του ανθρώπου. Οι ζώντες κατά τη σάρκα έχουν το φρόνημα της σάρκας. Φρονούν τα σαρκικά, τα γήινα. Οι δε κατά το Πνεύμα φρονούν τα του Πνεύματος. Άρα δεν είναι μόνο το ότι περπατάμε κατά το Πνεύμα ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αγιασμός, προσευχή, μελέτη, διάβασμα, αλλά είναι και ένας εσωτερικός, ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό που το έχουν μόνο οι περιπατούντες κατά το Πνεύμα. Φρονούνε τα του Πνεύματος. Το φρόνημά τους είναι πνευματικό. Και τι σημαίνει αυτό? Διότι
Συγγνώμη, 6. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Άρα λοιπόν οι περιπατούντες κάτω το πνεύμα έχουν φρόνημα όχι σαρκικό αλλά πνευματικό και γνωρίζουν ότι το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος και το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Και αυτό δεν το λέει για αυτούς που δεν είναι αναγεννημένοι, το λέει για μας. Για τα παιδιά του Θεού το λέει. Για σένα και για μένα το λέει. Το φρόνημά σου, πρόσεξε. Εάν περπατάς κατά το πνεύμα θα είναι πνευματικό. Αν περπατάς κατά τη σάρκα θα είναι σαρκικό. Και το φρόνημα της σαρκός, αν περπατάς κατά τη σάρκα, είναι έχθρα εις τον Θεό. Εχθρεύεται το Θεό, επειδή το νόμο του, στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί να υποταχθεί. Ποιος είχε το φρόνημα της σάρκας, ο Ισάφ. Το φρόνημα του πνεύματος, ο Ιακώβ. Ναι, αλλά ο Ισάφ ήταν πιο παλικάρι. Ήταν ο αγαπητός του Ισάκ, αλλά δεν ήταν ο αγαπητός του Θεού. Ο έχων το φρόνημα της σάρκας μπορεί να είναι αγαπητός στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι να τον χειροκροτάνε και να τον θέλουνε. Τον άνθρωπο όμως που περπατεί κατά το πνεύμα δεν τον θέλουνε. Τους είναι άχρηστος. Ούτε κινηματογράφο πάει, ούτε ασχολείται με τα κοσμικά. Δεν αγοράζει τίποτα. Είναι ένας άλλος ξεχωριστός λαός. Είναι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι έθνος, είναι γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλει τα σαρετά σε εκείνο. Με αποστολή. Ένας ξεχωριστός λαός, ένα ξεχωριστό γένος, γένος εκλεκτών, άγιον, λαός του Θεού, με αποστολή να ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εσείς όμως, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος. Πότε όμως? Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να μην είμαστε της σαρκός και να μην έχουμε φρόνημα σαρκικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτότητα του χριστιανού που είπαμε. Το πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας. Και πώς γνωρίζουμε ότι το πνεύμα κατοικεί το Άγιο μέσα μας? Γιατί όταν μας βαφτίζει ο Χριστός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, το σημείο, όπως ήταν και στην οικογένεια του Κορνήλιου, που είχε πάει ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, συγγνώμη, να κηρύξει, και αφού κήρυξε, λέγει, επήλθε το πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας τον Λόγον. Μεγάλους. Ακούν τον Λόγο και καταλαβαίνουν. Επί πάντας τους ακούοντας τον Λόγον. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Πώς το κατάλαβαν? Ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Δεν έρχεται αοράτος και αναισθήτος, όπως είπαν η αρχαία εκκλησία των τριών πρώτων αιώνων, αλλά έρχεται στη σάρκα. Στη σάρκα των ανθρώπων έρχεται. Καθώς είναι γεγραμμένο, εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Και ποταμίδα το ζώντος θέλουν σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτών. Ευχαριστούμε το Θεό για το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να το έχει κάποιος για να μην περπατάει κατά τη σάρκα. Ξαναδιαβάζω. Εσείς όμως δεν είσαστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος. Πότε? Μόνον εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αν πληρούστε Πνεύματος Αγίου, λαλούντες γλώσσες, μεγαλύνοντες των Θεών. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, αλλά θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Γιατί ο χριστιανός έχει και πρέπει να έχει πνευματική ζωή. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού.
Άρα λοιπόν εκτός από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μας βαφτίζει ο Χριστός με δύναμη και με φωτιά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε και το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Γιατί αν δεν γεννώσεις, όπως λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να ακολουθεί εμένα. Το φρόνημα του Χριστού είναι ότι εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα, όχι από τη θεότητα. Ποτέ δεν έπαψε να είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος Θεός αληθινός. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα και αφού έλαβε δούλου μορφή, ανθρώπινη μορφή, και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, τότε ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού, εταπείνωσε τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να το Πνεύμα του Χριστού. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος έως θανάτου. Σε ποιον υπήκοος? Στον Πατέρα τον Ουράνιο. Γιατί πάντοτε ομολογούσε, εγώ δεν ήρθα να σας πω δικά μου πράγματα, όσα μου λέει ο Πατέρας μου. Εγώ δεν κάνω δικά μου πράγματα, αυτά που κάνει ο Πατέρας μου. Εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας φανερώσει τα αποτελέσματα του φρονήματος του Πνεύματος του Χριστού. Δια τούτο και ο Θεός. Για ποιο? Επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε. Γιατί ο ταπεινώνων εαυτών υψωθήσεται. Ο υψώνων εαυτών ταπεινωθήσεται. Δια τούτο, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, υπερύψωσεν αυτόν ο Θεός, όχι επειδή ήταν Υιός του μονογενής, ούτε επειδή ήταν ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος, αλλά επειδή σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο υπερύψωσε αυτόν ο Θεός και χάρισεν εις αυτόν το υπερπάν όνομα, Κύριος των Κυρίων, Βασιλεύς των Βασιλέων, στον οποίον έδωσε εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, επειδή είναι Υιός ανθρώπου, όπως μας φανερώνει η Γραφή, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνη, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Δεν φτάνει δηλαδή να είσαι αναγεννημένος και βαφτισμένος εν είδα της άφεση αμαρτιών, για να μπορείς να περπατάς κατά το Πνεύμα, για να μην είσαι της σαρκός αλλά του Πνεύματος, αλλά πρέπει να έχεις και το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα σου και το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, να κατευθύνει τη σκέψη σου, τις επιθυμίες σου και τα έργα σου. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, έχετε το Πνεύμα του Χριστού και ο Χριστός κατοικεί μέσα σας, το μεν σώμα τότε είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε Πνεύμα είναι ζωή δια τη δικαιοσύνη. Έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου είναι αυτός που κάνει αυτά που κάνω, που λέει αυτά που λέω. Και αλλού λέει, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού η εν εμή. Η χάρις του Θεού που είναι μέσα μου. Εάν δεν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, τότε το τέλος ημών ζωή αιώνιος. Τότε και ο Αναστήσας. Άρα λοιπόν πρέπει να κατοικεί το Πνεύμα του Χριστού μέσα μας, ώστε ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών να ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του Αγίου Πνεύματος του κατοικούντος μέσα μας. Ο άνθρωπος λοιπόν ο πνευματικός. Και τι σημαίνει πνευματικός? Ο άνθρωπος που έχει όχι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας που κράζει αβά ο πατήρ, και αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας συμμαρτυρεί με το πνεύμα το δικό μας ότι είμαι θα τέκνα Θεού.
το πνεύμα της υιοθεσίας που κατοικεί μέσα μας φανερώνει, καθώς συμμαρτυρεί με το πνεύμα το δικό μας το ανθρώπινο, ότι είμαστε τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμηση Χριστού, εάν συμπάσχομεν, διαναγίνομεν και συμμέτοχοι στη δόξα του Θεού. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θα συμπάσχομαι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι πάντα διωκόμενη. Γιατί ο κατά σάρκα πάντα εδίωκε τον κατά το πνεύμα, λέει η Γραφή. Όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούνε. Οι χριστιανοί λοιπόν έχουν χάρισμα, έτσι λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, διότι σε εσάς σε χαρίστη το υπέρ Χριστού, όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ Αυτού. Εχαρίστη είναι χάρισμα. Έχοντες τον αυτόν αγώνα τον οποίον είδετε εν εμή και ακούετε εν εμή, καθώς την πρώτη Αποστολική Εκκλησία την αποκαλούσαν οι αίρεσοι των Αζωραίων, την αρχαία Εκκλησία την αποκαλούσαν αιρετικούς, μέχρι που τους ευλόγησε ο Θεός, και την τελευταία Αποστολική Εκκλησία και πάντοτε την Εκκλησία του Χριστού θα την αποκαλούν αίρεση. Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί στην ομολογία του ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, λέγοντας «Ομολογώ δε τούτο εισέ, ότι κατά την οδόν την οποίαν ούτη λέγουσιν αίρεσιν, ούτω λατρεύω τον Θεόν των Πατέρων μου. Πιστεύων όμως εις πάντα τα γεγραμμένα, μέσα στο Λόγο του Θεού και στους προφήτες, πρώτον, και δεύτερον, έχουν ελπίδα εις τον Θεόν, ότι μέλη να γίνει Ανάστασης δικαίων, νεκρών, δικαίων και αδίκων. Γι' αυτό, και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σπουδάζω να έχω άπτεστον συνείδηση προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός». Πώς λοιπόν θα περπατάμε κατά το πνεύμα? Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, τότε μόνο θα ζήσετε. Άρα το συμπέρασμα, το τέλος, είναι ότι είναι ανάγκη να θανατώνουμε τας πράξεις του θνητού σώματος, του σώματος των αμαρτιών, του σώματος του θανάτου τούτου, δια του πνεύματος του Αγίου, για να ζήσουμε. Επιμένοντας ότι δεν ελάβαμε πνεύμα δειλίας για να φοβόμεθα, αλλά πνεύμα δυνάμεως, ταυτόχρονα και αγάπης και σοφρονισμού. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει κατά το πνεύμα διαχειρίζεται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ο Θεός είναι μαζί του, έχει καρπό πολύ, έχει καρπό καλό που αποδεικνύει ότι είναι καλό δέντρο. Ό,τι αν κάνει, το ευωδώνει ο Θεός και το τέλος της ζωής του είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η αιώνια ζωή. Αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να πάρουμε μια καλή απόφαση. Να μην περπατάμε πλέον κατά τη σάρκα, αλλά να περπατάμε κατά το πνεύμα. Όχι δηλαδή σύμφωνα με αυτά που μας αρέσουν, ή με αυτά που εμείς θέλουμε, ή με αυτά που εμείς νομίζουμε, αλλά σύμφωνα με αυτά που αρέσουν στο Θεό και φαίνονται καθαρά μέσα από το Λόγο Του, αλλά και μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Όχι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε, αλλά με αυτά που θέλει ο Θεός, και όχι σύμφωνα με αυτά που νομίζουμε, αλλά σύμφωνα με τη σοφία που μας δίνει ο Θεός, καθώς αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Καθώς λοιπόν εμείς έχουμε φόβο Θεού μες στην καρδιά μας, γιατί αφενός μεν δεν θέλουμε να λυπήσουμε το Θεό που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια, αφετέρου ο Χριστός είναι Κύριος μας και Θεός μας και εμείς είμαστε δούλοι και έχουμε το φόβο του δούλου προς τον Κύριο, αλλά και ο Ιησούς Χριστός είναι Βασιλιάς μας και έχουμε το φόβο του υπηκόου μπροστά στο Βασιλιά Του, αλλά είναι και κριτής σώντων και νεκρών και έχουμε το φόβο του Θεού που είναι και πυρ καταναλύσκων. Ας περπατάμε λοιπόν. Είναι ανάγκη τις έσχατες αυτές οι μέρες ιδιαίτερα, που βλέπουμε
τα πάντα να διαλύονται, που δεν υπάρχει πια διέξοδο, πλήρη τα αδιέξοδα σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι ανάγκη εμείς να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα, να τελειώσουμε το δρόμο μας, να διατηρήσουμε την πίστη μας. Πώς? Χωρίς κατάκριση, και δεν θα έχουμε κατάκριση αν περπατάμε κατά το Πνεύμα. Θα τολμούσα να πω καλή επιτυχία. Αλλά το πιο σωστό είναι ο Θεός να μας βοηθήσει. Είναι αγώνας, αδερφοί. Δεν είναι παιχνιδάκι ο χριστιανισμός, ούτε πόλεμος με ανθρώπους. Είναι ο αγώνας με τον εαυτό μας και πόλεμος με τις δυνάμεις του σκότους. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 280.